Εδώ βλέπουμε το Λουκανίδη, το Καμάρα σέντρα και με κεφαλιά ο Καλατζίδης γράφει το 1-0. Είναι το 38ο λεπτό, όπως διαβάζουμε από τον Λίπ. Δεν μπορούσαν να αντιδράσουν περισσότερο από ό,τι κάνανε τα παιδιά, δεν μπορούσαν εκείνη την εποχή. Και για μας ο Απόλλωνας ήταν πολύ εύκολος αντίπαλος εκείνα τα χρόνια. Παρότι πολύ καλή ομάδα. Παρότι πολύ καλή ομάδα, την κερδίζαμε πάντοτε με μεγάλη ευκολία και με προσοχή. Εδώ είναι το δεύτερο γκολ. Το 2-0. Από τον Παπουτσάκη. Από τον Παπουτσάκη, τον Κώστα. Α, και αυτός ήταν ένας πολύ καλός, δυνατό παιδί και σκοράριζε πολύ εύκολα. Κάτω η μπάλα, αλλαγές παιχνιδιού και με δύο μπαλιές βρισκόμαστε μπροστά. Ήταν σπάνιες περιπτώσεις που ο τερματοφύλακας έπιανε την μπάλα στα χέρια και έκανε το ελεύθερο χτύπημα. Μόνο αν είχαμε πίεση στην περιοχή μας. Αλλιώς ξεκίναγε το παιχνίδι μας από πίσω από την άμυνα. Μάλιστα, μεταξύ ο Παναθηναϊκός έχανε ευκαιρίες, ο Απόλλωνας μείωσε στο 75.